Όπως γνωρίζετε, είχε βγει προκήρυξη. Η πρώτη προκήρυξη που βγήκε δεν είχαν προσέλθει ενδιαφερόμενοι. Κάναμε δεύτερη προκήρυξη. Εκεί κάπως υπήρξε κάποιο ενδιαφέρον. Μετά με την κάλυψη των θέσεων, όταν έγινε η κατανομή των ανθρώπων, το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε πάντα είναι ότι στη Βόρεια Αχείο τα δύο πυροφυλάκια αυτά δεν θέλει να πάει κανένας. Δηλαδή και τώρα είμαστε στη θέση να παραιτηθούν όσοι τους λέγαμε ότι πρέπει να πάτε εκεί και ξαναβγάζουμε δεύτερη συμπληρωματική προκήρυξη μεμονωμένα για τα φυλάκια της Βόρειας Αχείου. Με αυξημένα κίνητρα. Δεν υπάρχει, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι αυξημένο, γιατί η νομοθεσία είναι σαφής. Πόσα άτομα είναι για αυτά τα δύο πυροφυλάκια? Θα βγει και για νυχτοφύλακα και για ημερήσιες βάρδιες. Το θέμα είναι ότι, όπως καταλαβαίνετε, εκεί είναι καλό να δηλωθεί ενδιαφέρον από άτομα τα οποία είναι δηλαδή κατάγονται και μένουν μόνιμα είτε στην ευρύτερη περιοχή της Βορισσού και των χωριών της Αμάνης, είτε τον Καρδαμίλο. Γιατί το ένα φυλάκιο είναι στο Βίκι και το άλλο είναι πάνω στα Χάλιανδρα. Εκεί κοντά. Αν δεν δηλώσουν ενδιαφέρον από εκεί, είναι κατανοητό ότι ένας να φύγει από κάτω από την πόλη να πάει και με τα ύψη της Βεζίνας εκεί που είναι, και δεν μπορούμε να πούμε το μισθό, γιατί η μισθή είναι συγκεκριμένη αυτή η νομοθεσία. Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα βάλουμε 100, 200, 300, 500 ευρώ πάνω να καλύψουμε κάτι παραπάνω. Το καταλαβαίνετε. Αυτά τα προφυλάκια τώρα δεν λειτουργούν, κύριε Μανδάρη. Δεν λειτουργεί το ένα. Ποιο? Αυτό που είναι ανάμεσα από ταμεία με Χάλαντα. Η εικόνα που έχετε μέχρι στιγμής από την αντιπυρική περίοδο τι είναι? Προς το παρόν, κοιτάξτε, να μην το χρωσουζεύομαι, προς το παρόν, ενώ έχουμε τακτικές πυρκαγιές, είμαστε στην ευχάριστη θέση να βρούμε άμεσα και αποτελεσματικά η πυροσβεστική μας υπηρεσία και οι εθελοντικές μας ομάδες και να προλαβαίνουμε τα συμβάντα.